Viva Sky, φίλες και φίλοι. Και στην επόμενη σελίδα θα συναντήσουμε μια κυρία την οποία εγώ θεωρώ ανεπανάληπτη και μοναδική. Τη Μέρη Χρονοπούλου. Και τώρα μάγκες πάστε για τα γραφεία σας και αφήστε μίσχυ. Γιατί εγώ δεν είμαι για πολύ σκοτούρα. Είμαι γυναίκα του γλέτσου και δεν υπολογίζω. Έτσι τον βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Του αγοριού απέναντι. Πείτε του πως πεθαίνω. Ματοκλάδα, και τα βαριά τα χέρια. Μέρη Χρονοπούλου, φίλες και φίλοι, εδώ στο Viva Sky. Ναι, με τον κόσμο, αλλά έχεις κατεβάσει έχει μια μούρη μέχρι εκεί κάτω. Έχει το όνομά μου πολλά ου, δυστυχώς. Είναι Χρονοπούλου. Ναι. Έχει α-α. Γιατί δεν μου μίλησες όταν ήρθες στο διάδρομο και είχες κατεβάσει μια μούρη μέχρι εκεί κάτω. Κοίτα, σου μίλησα, γιατί αλλά... Γιατί ήσουν τόσο ζεστή στο τηλέφωνο, τόσο θα έλεγα έτσι... Πρόθυμη να έρθω. Πρόθυμη και στη συνέχεια μόλις έφτασες εδώ, γιατί κατέβασες μια μούρη μέχρι εκεί κάτω. Γιατί νόμιζα ότι με είχατε φωνάξει για το χωρίς αναισθητικό, που δεν χάνω εκπομπή, που μου αρέσει όταν είμαι σπίτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σε και... ευχαριστώ πολύ, Μέρη μου. Αλλά και εδώ μαζί μου θα ήσουν, δεν σου πήγαινε δηλαδή το περιοδικό. Δεν σου πήγαινε. Ήλπιζα ότι με θεωρούσες του νοητικού, μορφωτικού και γενικών γνώσεων επίπεδου για να με καλέσεις το χωρίς αναισθητικό. Αγάπη μου, ξέρω ότι είσαι ένα πολιτικοποιημένο άτομο, ξέρω ότι σε απασχολεί η πολιτική επικαιρότητα καθημερινά. Όχι, αγάπη μου, ένα άτομο αλλά... που μου άξιζε να είμαι στο χωρίς αναισθητικό και όχι στο Viva. Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις, θα έχουμε ένα δεύτερο ημίχρονο. Και στο χωρίς αναισθητικό αυτό, στο υπόσχομαι δημόσια τώρα. Ένα θα έχουμε και μια κουβέντα χωρίς αναισθητικό. Αλλά τώρα εδώ στο Viva Sky, ανοίξει την καλοσύνη. Ας τα ρίξουμε μια ακόμη φορά. Έχω να σου πω για κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ζω σε μια περιοχή, όπως το έχω ξαναπεί, ακριτική, 17 χιλιόμετρα από την Ομόνια, όπου πιάνω μόνο 3 ή 4 κανάλια. Λοιπόν, όσο ήσουν σε άλλο κανάλι, στο άλλο κανάλι, κατέβαινα στην πλατεία, σε φίλους που μένουν στην Παιανία για να σε δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα σε βλέπω. Αυτό με τιμά. Τώρα σε βλέπω. Δεν το ήξερα. Ομολογώ ότι κάπως με αφήνεις άναυδο ότι κατέβαινες μέχρι την πλατεία της Παιανίας έστω για να με δεις και σε ευχαριστώ πολύ. Πολλοί σε λένε λαϊκιστή και έχεις βγάλει και κομπές για τις οποίες δεν πεθαίνω. Όλες. Αυτό με σέλιπε. Ούτε εσύ δεν έχεις πεθάνει για όλους τους ρόλους που έχω παίξει. Αυτό είναι φυσικό. Κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά έχεις κάνει μερικές τόσο σημαντικές τηλεοπτικές δουλειές. Τόσο σημαντικές που έχω παρακαλέσει, μου τις έχουν γράψει και τις έχω βιντεοκασέτες. Για να σε σκίσω ακόμα περισσότερο. Έχω φροντίσει να σου στείλω μία εκπομπή που έγινε για τα τρία εξάρια, για τα περίφημα τρία εξάρια, γιατί έμαθα ότι ασχολείσαι όχι μόνο με τη θρησκεία, αλλά και με αυτή την περίφημη ιστορία των τριών εξαριών, για την οποία θα ήθελα αμέσως τώρα να μου πεις τη γνώμη σου. Δεν είμαι τόσο ηλίθια για να μην ξέρω και να μην διαβάζω και να μην παρακολουθώ ότι η λιθιώτης του σατανισμού έχει προχωρήσει, η λιθιώτης λέω, γιατί είναι μπουμεραγγική. Αυτά γυρίζουν πάντα στον κάτοχό τους και τα καλά και τα κακά. Όχι μόνο σε αυτήν την ενσάρκωση και σε οποιαδήποτε άλλη μας μετέπειτα ζωή. Πιστεύεις δηλαδή και στην άλλη ζωή, σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, στη μετενσάρκωση. Πιστεύεις ότι κάπου πάμε μετά. Βεβαίως, αυτή η ενέργεια της ψυχής μας δεν χάνεται, σίγουρα. Εδώ είναι το αιρετικό μου σημείο του χριστιανισμού. Κάποια περιπέτεια που είχες με την υγεία σου έφερε ακόμα πιο κοντά στη θρησκεία. Όχι, ήρθα κοντά στο, όχι στη θρησκεία, μην το πάρουμε στη θρησκεία, στο θείο μου. Στο Θεό. Στο θείο μου, γενικά, στη θεότητα, στον Κύριο. Είναι Κύριος, είναι Κύριοι, κανείς μας δεν ξέρει και ας μην είμαστε και σοβινιστές στο θρήσκευμα. Α, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε θρήσκευμα, οι σωστοί, είμαστε και οι λιγότεροι. Περνώντας δηλαδή το κατόφλι. Οι καθολικοί, οι Προτεστάντες ή οι Βουδιστές. Βασικά υπάρχει ένα θείον «ον» εκεί πάνω. Αυτό το θείον κομπιούτερ που λέγεται άνθρωπος, που σε σύμπουμε εγώ, δεν έγινε τυχαία αγάπη μου. Προσευχήθηκες αυτό. Προσεύχομαι κάθε όταν μέρα. Όταν πέρασες το κατόφλι του νοσοκομείου για να κάνεις εξετάσεις σου. Προσεύχηθηκα όταν ήταν άρρωσο ο Θήμιος ο Καρακατσάνης, με μάρτυρα την Έλσα τη Ρίζου στο καμαρίνι μου. Κάναμε περιοδεία τότε. 79 πιάτσες, κάθε βράδυ 7 φορές
διάβαζα έναν ειδικό ψαλμό, θα τον πω τώρα στον κόσμο να το κάνει και αυτός αν θέλει. Και ο Θήμιος ήταν τότε τελείουστε, λέγανε. Και έλεγα της Έλισσας της Ρίζου, εγώ θα τον σηκώσω με αυτόν τον ψαλμό. Ο Θήμιος είναι μια χαρά, μου παραδείχνεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι δούλεψε πάρα πολύ. Αυτή η πίστη που είχα στο ψάλμα. Το έκανα. Και τώρα γιατί θες να το κάνεις? Και σε μία συγγενή μου. Τώρα το κάνω συνέχεια 7 φορές την ημέρα για την Αλίκτη Βουγιουκλάκη, για όλους τους ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο στην πίστη σου. Και για όλους τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα. Είναι κουραστικός, είναι μεγαλούτσικος ψαλμός και που τον κάνεις 7 φορές την ημέρα. Όσο γίνεται πιο κοντά στην Ανατολή και στη Δύση του Ηλίου. Και έχει αποδώσει και σε μία συγγενή μου και για την αλήθεια, για όλους τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα και πιστεύω θα πάνε όλα καλά και ότι η αλήθεια θα γίνει σίγουρα καλά. Γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, ή μάλλον τώρα. Τώρα, αμέσως. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο εκκλησιαστικό και αγοράστε το ψαλτήριο. Είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Θα βρείτε τον ψαλμό 36. Ο ψαλμός λοιπόν 36 στους ψαλμούς του Δαβίδ που αρχίζει «Μη παραζήλου εμπονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιώντας την ανομία». Μη ζηλεύεις δηλαδή αυτούς που πετυχαίνουν με την ανομία. Αυτός ο ψαλμός πολεμά τον καρκίνο, την κακογλωσιά, το αν υπάρχουν μάγια, τον δόλο, την αδικία, την επιληψία, τα νεύρα, όλα. Είναι ο πιο ισχυρός ψαλμός, ίσως τον έχω δει να βρίσκεται σε ένα κλειδί που έχω, παντού ο 37 με το μεσορητικό, 36 εδώ. Ψαλτήρι, δεν κάνει τίποτα, μια δεκαρίτσα κάνει στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία. Αγοράστε το. Αν αγαπήσατε την Αλικούλα, αν τη χαρήκατε στις ταινίες, εγώ είμαι θαυμαστριά της ένθερμη, τις έχω δει όλες. Αν την αγαπήσατε σαν ηθοποιό, σαν άνθρωπο, σαν όλη τη χαρά που μας έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια η Αλικούλα, αγοράστε το ψαλτήριο του ψαλμού του Δαβίδ. Βρείτε, επαναλαμβάνω, τον ψαλμό 36 σε παρένθεση 37 και διαβάστε τον ή μία, ή τρεις, ή πέντε, ή 7 φορές την ημέρα για την υγεία της. Για την υγεία της Αλίξ, αλλά και για όλο τον κόσμο που πάσχει. Και να δείτε ότι θα πιάσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ένας θησαυρός. Το κάνω αυτό γιατί πιστεύω σε συσσωρευμένη ενέργεια. Θα φέρει σίγουρα αποτέλεσμα. Όταν εγώ ένα άτομο μοναχικό πιστεύοντας, δύο φορές το έχω δοκιμάσει και έχει πιάσει, αποκλείεται να μην πιάσει. Γιατί μιλάς, γιατί λες ένα άτομο μοναχικό. Ξέρεις, ο κόσμος πιστεύει ότι ήσουν και είσαι μια εκρηκτική γυναίκα, με πολλούς δεσμούς, με πολλούς άντρες που πέρασαν. Θα έλεγα λιγότερους από άλλες. Δεδομένου ότι κάθε δεσμός του μου, αγάπη μου, βάζει σε 2-3-4 χρόνια, 2,5-3,5, δεν είμαι 280. Πάντως μοναχικό άτομο δεν είσαι. Δεν μάλλον μοναχικό είμαι. Τώρα είσαι. Γενικώς. Το διάλεξες. Βαρέθηκες. Τα πάντα. Έχεις βαρεθεί τις παρέες. Έχεις βαρεθεί. Τα πάντα. Να σε ρωτήσω στάσεις από τους άντρες. Αυτό απόλυτα. Γιατί. Δεν με ενδιαφέρει. Κοίτα. Πιστεύω μόνο σε μια συντροφικότητα μια σχέση. Τίποτα άλλο. Σε μια άλλη ανάσα κοντά σου. Τίποτα άλλο. Πάντα ήσουνα μια γυναίκα που πίστευε βαθιά. Στη θρησκεία, στο θείο. Ναι, ναι, γιατί λένε. Πάντα και τότε και πριν από 20 χρόνια και πριν από 25 χρόνια και πριν λένε από 30 χρόνια. Λένε ότι η θρησκεία δεν πιάνει όταν την καταπιάνεσαι με αυτήν, όταν η αμαρτία σε έχει εγκαταλείψει. Πρέπει να ασχοληθείς με τον θείο όταν δεν σε έχει εγκαταλείψει η αμαρτία, όταν είσαι αναμαρτία. Και εγώ ψάχτηκα πάρα πολύ μέσα μου από πολύ νέα, όταν τις έδινα και καταλάβαινε τις αμαρτίες δηλαδή. Ξέρω κάθε λάθος που έκανα, πήρα την πληρωμή του, σε αυτή τη ζωή κιόλας. Αλήθεια. Άμεσα. Έχεις κάνει την αυτοκριτική σου δηλαδή, προς τα πίσω, έχεις πει αυτό ήταν λάθος. Αυτό ήταν λάθος. Το κρυφό μήνυμα με τον εαυτό μου το κάνω κάθε βράδυ, με αυτοκριτική μου την κάνω και ξέρω πότε ήμουν άνθρωπος, πότε δεν ήμουν σωστός άνθρωπος. Δεν πιστεύω πως υπήρξε άνθρωπος τέρας. Τουλάχιστον αντιανθρώπινες ενέργειες δεν έχω κάνει. Εγώ θα έλεγα ότι είσαι πολύ άνθρωπος. Είτε εκρηκτική, είτε ενθουσιώδης. Έχω μια πολύ απότομη γλώσσα. Έχω πληγώσει ανθρώπους. Είμαι άτομο προνομιστικό. Μπορεί αυτό να είναι προνόμιο, ξέρεις. Όχι. Είναι λάθος. Και η πολλή ειλικρίνεια, η πολλή... Ξέρεις να ζητά συγγνώμη μετά. Ναι. Όχι πάντα, όχι πιο νέα, τώρα ζητάω. Ταπεινά πολύ. Πριν από μερικά χρόνια αισθανόσουνα μοναχική. Όπως τώρα, όπως το δηλώνεις τώρα. Ανέκαθεν, από παιδί,
ίσως επειδή ήμουν μοναχοπέδι και μεγάλωσα σε ένα σπίτι λίγο Μπερνάρντα Άλμπα. Η μαμά, οι θείες, η γιαγιά, η Φρόιλάιν, η γουβερνάντα Γερμανίδα, το σύμπαν άπαν γυναικείο γύρω μου. Ξέρεις ότι έως τότε τώρα, δεδομένου ότι δεν σιδερώνω, ούτε ψάχνω αντρικές τσέπες, δεν ξέρω, δεν έχω ανακαλύψει το μυστήριο των αντρικών τσεπών ενός ακακιού. Δεν είχαμε άντρα σπίτι, ο μπαμπάς μου είχε καταλήψει. Και όταν παντρεύτηκε η μητέρα μου, για δεύτερη φορά δεν έμενα πια μαζί, στον Άγιο Πατριό μου, εκεί ένιωσα την αίσθηση πατέρα. Στα μεγάλη ηλικία, τουλάχιστον είχα 16 χρόνια πατρότητας από έναν θείο Άγιο άνθρωπο. Και ήμουν πάντα άτομο που ήθελα, μ' άρεσαν οι άνθρωποι, αγαπούσα τους ανθρώπους, αλλά όχι για πολύ διάρκεια. Ήθελα να απομονώνουμε και μόνο. Δηλαδή τα βρίσκαμε τον εαυτό μου μια χαρά.